Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περισσότερα από 200 ακίνητα θα βγουν σήμερα Τετάρτη σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με επισπεύδουσες κυρίως στις τράπεζες. Οι ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς έχουν αρχίσει να διενεργούν μέσω της πλατφόρμας του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς και οι συμβολιογράφοι της περιφέρειας, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιούν οι ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και οι συμβολιογράφοι της Θεσσαλονίκης, καθώς λύγει η αποχή τους. Η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών θα κρίνει τον χρόνο κατά τον οποίο θα ξεκλειδώσει δόση των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ της τρίτης αξιολόγησης, αφού για να δώσουν το πράσινο φως οι δανειστές θα πρέπει να διαπιστώσουν πως οι πληστηριασμοί διεξάγονται ομαλά και επεκτείνονται γεωγραφικά. Σε διορθωτικό ανασχηματισμό εντός της ημέρας αναμένεται να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός μετά την απομπομπή της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου και της παραίτησης του συζύγου της Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου για το ζήτημα της επιδότησης ενοικίου, καθώς υποχρεώνεται πλέον να προβεί στις πρώτες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά το φθινόπωρο του 2016, όταν και έχει προχωρήσει σε ευρύ ανασχηματισμό. Με γοργούς ρυθμούς τρέχει το πολύπαθο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι σύραγγες της βασικής γραμμής και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα έργα σε 11 από τους συνολικά 13 σταθμούς της. Η έναξη της γραμμής έχει προσδιοριστεί για τον Νοέμβριο του 2020, ενώ παράλληλα μέσα στο 2018 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες για τις δύο επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα κειμένου 833,23 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,47% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.